Συγκλονισμένος και ο δικηγορικός κόσμος της Πάντρας από την εν ψυχρό εκτέλεση του Μιχάλη Ζεφυρόπουλου στην Αθήνα. Αποδεικνύεται πως οι δικηγόροι είναι απροστάτευτοι και ιδιαίτερα σε μεγάλες υποθέσεις ποινικού δικαίου, στην κυριολεξία ενδέχεται να παίζουν ακόμη και την ζωή τους κορώνα γράμματα. Ποιος εγγυάται πως κάποιος που οδηγήθηκε στην φυλακή δεν θα θελήσει να εκδικηθεί ακόμη και με πληρωμένους δολοφόνους. Πολλοί από εμάς τον γνωρίζαμε, τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Ένας άνθρωπος ήπιων τόνων. Θεωρώ ότι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο δικηγορικός κόσμος συμβολικά για το τραγικό γεγονός είναι η αποχή, την οποία και έχουμε σήμερα. Ήδη την προκηρύξαμε το συμβουλίο μας και εντός της ημέρας θα καθορίσουμε, θα επανακαθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας. Μιλάμε για μια ψυχρό εκτέλεση, μιλάμε για έναν άνθρωπο που ασκούσε κατά τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντά του. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, είναι ένας τρόπος που πρέπει να καταλάβει και η κοινωνία τους κινδύνους που εγκυμονούν και τι καθημερινά αντιμετωπίζουμε μαχόμενοι για την απονομή της δικαιοσύνης και του δικαίου. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου, όταν χθες το βράδυ η κόρη μου με ενημέρωσε ότι ο κύριος Ζαφυρόπουλος έφυγε από τη ζωή και με τον τρόπο που έφυγε, όχι μόνο σκέφτηκα ορισμένα πράγματα, αλλά δεν ξέρω τι πέρασε από το μυαλό μου. Ποιο είναι το νόημα πλέον να αφαιρείται μία ανθρώπινη ζωή κατά αυτόν τον τρόπο. Ο δικηγορικός κόσμος της Πάτρας καταδικάζει την δολοφονική αυτή ενέργεια και εκφράζει την οδύνη του για όσα συνέβησαν στην Αθήνα. Ας μην ξεχνάμε πως ο Μιχάλης Ζαφυρόπουλος διατηρούσε φιλικούς δεσμούς με την Πάτρα. Είχε παντρέψει γνωστό πατρινό. Ήταν δικηγόρος του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου και επισκεπτόταν συχνά την πόλη. Οι προβληματισμοί είναι τεράστιοι. Πρόκειται για άδικο χαμόνο συναδέλφου, ενός λειτουργού της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστατευτούν οι συνάδελφοι, γιατί αυτά τα περιστατικά μπορεί να συνεχίσουν και να εξελιχθούν σε πολύ προβληματικές καταστάσεις. Οι δικηγόροι της Πάτρας προχώρησαν σήμερα σε αποχή από τα καθήκοντά τους, όπως και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας.